πράγμα. Και η Επιτροπή πάλι του Guidelines Office για τις επιπλοκές αναθεωρήσαμε τα κριτήρια του Μάρτιν που παρουσίασε ο κ. Μαμουλάκης προηγουμένως και λέμε, κοίταξε να δεις, θα πρέπει να μας ορίσεις το πώς μαζεύεις τα στοιχεία σου. Αν αυτό το πράγμα το έκανες αναδρομικά, προοπτικά, τι έκανες, πήρες τους φακέλους των αρρώστων, έκανες interview, ποιος το έκανε το interview από την άλλη μεριά, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Αν και ξέρουμε τα παραδείγματα που όλοι τα έχουν πει, ότι κοίταξε να δεις το ποσοστό ακράτειας μετά από ριζική προστατεκτομή. Άλλα τα ποσοστά όταν τα αναφέρουν οι χειρουργοί και άλλα τα ποσοστά όταν κάποια ανεξάρτητη ιστορία, μια νοσοκόμα, κάθισε και πήρε τηλέφωνο ή πήγε και κουβέντιασε με τον άρρωστο και εκεί που ήταν 5% η ακράτεια μετά από ριζική προστατεκτομία έγινε 35% ξαφνικά. Και αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει κανένας ολόκληρο τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο, είναι μέσα στην προσωπικότητά μας σαν χειρουργό να λέμε «Α, εγώ δεν έχω επιπλοκές» ή «Είναι μικρή επιπλοκή που έχω» ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να πούμε το follow-up. Μα είναι ένα σωρό πράγματα, για παράδειγμα να πω, έτσι περασπιζόμενος στην πάγια θέση μου εναντίον μερικών τεχνολογιών, ότι η εμφάνιση κύλης στη θέση της εισόδου του τροκάρ της λαπαροσκοπικής είναι δεν θα εμφανιστεί μέσα στις 30 μέρες, θα εμφανιστεί και 3 μήνες μετά και 6 μήνες μετά. Θα μου πείτε το ίδιο πράγμα, μπορεί να εμφανιστεί και η βουβονοκύλη όταν κάνεις εσύ την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Καμία αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Έτσι, αλλά όσο πιο μεγάλο follow-up έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο σε θεωρώ ότι έχεις παρακολουθήσει πραγματικά τους αρρώστους. Να έχετε και πληροφορίες όταν βγουν οι άρρωστοι από το νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να έχει κανείς μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τα στοιχεία για τη θνησιμότητα και τις αιτίες του θανάτου. Να έχει ορισμό των επιπλοκών, το τι εννοεί, για να μπορούμε να συνεννοούμεθα μεταξύ μας. Να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι επιπλοκές εκείνες οι οποίες έχουν ειδική σχέση με την επέμβαση. Ακούγεται εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή η κατηγοριοποίηση και η προτυποποίηση αυτών των πραγμάτων. Να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα για τη βαθμονόμηση της σοβαρότητας στις επιπλοκές, κατά προτίμηση, πάλι λέμε το Clavien Indoor System, να βάλουμε και τους παράγοντες κινδύνου. Διότι μια επιπλοκή δεν έρχεται έτσι από το πουθενά. Είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι μας, ότι άλλο να χειρουργήσει κανείς έναν 80χρονο για παράδειγμα και άλλο έναν 60χρονο για να του κάνει ριζική εξτεκτομή. Άρα λοιπόν το να έχουμε τον παράγοντα κινδύνου μέσα στο κομμάτι και να έχουμε κάνει την ανάλυση αυτή, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βέβαια όσο πιο προτυποποιημένα είναι τα συστήματα που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή το παράγοντας, ο δείκτης του αναισθησιολογικού άστασκο, ο δείκτης της συνοσηρότητας, του ΕΚΟ και οποιαδήποτε άλλη. Να αναφέρετε τις πόσες φορές έχει ξαναμπεί ο άρρωστος μέσα, διότι μας έχουν μουρλάνει και οι Αμερικάνοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, σου λέει ότι βγήκε. Μετά από 24 ώρες από τη ριζική προστατεκτομή, τον έστειλε σπίτι του, πήρε εξιτήριο. Τι ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους ξαναγυρίσανε πίσω. Τη μοναδική μελέτη που ξέρω που ήταν πραγματικά αληθινή και ειλικρινής ήταν αυτή που είχε γίνει από τη Νέα Υόρκη, όπου ήταν η λαπαροσκοπική ομάδα του Γιγιονό ταυτόχρονα με τον. Πώς θα λέγαμε αυτό που ήταν στο Χιούστον, τέλος πάντων τον ανοιχτό χειρουργό, που είπαν ότι κοίταξε να δεις το readmission rate αυτών που κάνανε λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο εμφανιζόταν στις 36 ώρες ξανά πίσω στο νοσοκομείο ή στις 48 ώρες ξανά πίσω στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, αν το άφηνε κανείς να περιραίει με αυτόν τον τρόπο ότι «Α, εγώ έκανα τη λαπαροσκοπική και τον έδειξα την επόμενη μέρα σπίτι του», τι ωραία εντύπωση που δημιουργεί για αυτή την ιστορία. Λάθος εντύπωση όμως, έτσι. Βάλτε το ποσοστό των επανεπεμβάσεων, τύπου της επανεπέμβασης και των αιτίων που οδήγησαν στην επανεπέμβαση. Το μεγάλο μυστικό των στατιστικολόγων σε αυτό το πράγμα. Πόσοι χαθήκανε στο follow-up. Τι ωραία που τα λέω αυτά τα πράγματα. Επί συνόλου 1.450 ριζικών χιστεκτομών, εγώ έχω ποσοστό επιπλοκών τόσο 10%.
7 θα είναι. Με ένα follow-up το οποίο είναι 4 χρόνια. Μην πω τα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης αυτή την ιστορία. Για ψάξτε λιγάκι τα νουμεράκια από κάτω. Σε πόσο, σε τι νούμερο ουσιαστικά αντιστοιχεί από εκείνες τις χίλιες τόσες κυστεκτομίες που είχε κάνει ο μεγάλος Γερμανός θεός της κυστεκτομίας. Τι του έμεινε στο τέλος για να δώσει τα αποτελέσματα. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, δεν μπορείς να πας με το Nintendo 3D γιατί σε βολεύει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, διότι είναι αυτό το στατιστικό κολπάκι. Γιατί αν μπορέσει κάποιος να μου πει τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι που χαθήκανε στο follow-up. Πεθάνανε, από τι πεθάνανε. Ήταν ευτυχισμένοι, δεν είχαν καμία επιπλοκή, είχαν επιπλοκές. Κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει ποσοστιαία και να είναι πραγματικό αυτό το πράγμα. Εάν έχεις ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν στο follow-up. Και βέβαια, εκείνο το οποίο, όπως το τόνισε προηγουμένως και ο κ. Μαμουλάκης, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή, ότι οι μέρες νοσηλείας δεν αποτελούν μέτρο χειρουργικής ποιότητας. Διότι μπαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες μέσα που επηρεάζουν αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να θεωρείται πλέον μέτρο της χειρουργικής ποιότητας. Εγώ αυτά είχα να πω έτσι σε αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά... είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει, όχι για να κλείσει. Έχει ανοίξει για να μας συμπεριλάβει όλους και όχι σε βαθμό τρομοκρατίας, γιατί νομίζω πως ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε χειρουργικά από την πρώτη στιγμή είναι να λέμε ότι η επιπλοκή είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να μου συμβεί, να το ξορκίζω με τον απήγανο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι όλα τα να κάνει κανείς, να ρίχνει αλάτι, να κάνει, να δείχνει. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με τη χειρουργική δουλειά, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να μαθαίνουμε από αυτό για να βελτιωνόμαστε, οφείλουμε να τσαλωνόμαστε από αυτό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ξεκινώντας από τις ηθικές και φτάνοντας μέχρι τις νομικές ή οικονομικές κλπ. Ή της διεκδίκησης κάποιας καλύτερης θέσης ή το να μπει η κλινική μου στον κατάλογο των οποίων θα έχει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Όλα αυτά μας έρχονται, έτσι, γιατί είμαστε αντιγραφείς, πολλές φορές κακέκτυπες αντιγραφές άλλων συστημάτων, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ο κατάλογος ποια είναι τα 100 καλύτερα νοσοκομεία για το τάδε πράγμα. Το εγώ ανοιχτό bypass. Ελεύθερο, στο διαδίκτυο. Η βαθμονόμηση της ποιότητας έχει γίνει με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Μπορεί κανείς να τα αμφισβητεί, να μην τα αποδέχεται, να τα κριτικάρει, οτιδήποτε άλλο. Το σύστημα όμως είναι εκεί. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να είμαστε ατσαλωμένοι ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουμε και αναφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα και να ξεπεράσουμε αυτούς τους ενδόμιχους φόβους που ουσιαστικά συνοδεύουν την ίδια την χειρουργική φύση. Γιατί μπορεί να ξαναγυρνάμε σε εκείνα τα πράγματα που στον νόμο του Χαμουραμπή, ξέρω και εγώ από ό,τι λένε, βρέθηκε στην Βαβυλωνία, ότι όποιος γιατρός δεν είχε καταφέρει να κάνει καλά θα του βγάζανε το μάτι, ή στην κινέζικη αυτοκρατορική περίοδο ότι έκανε συμφωνία και θα μπορούσε να του κόψει το χέρι και ούτω καθεξής. Μάτια και χέρια είναι γεγονός ότι η σημερινή εποχή, τον 21ο αιώνα, κόβονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάλι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εμείς, πιστεύω, να είμαστε ατσαλωμένοι και να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, Γιάννη. Αγαπητέ Διονύση, συγχαρητήρια για την ομιλία σου. Ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα για την Αμερική. Η Αμερική, για να φτάσει στο σύστημα Clavien, έχει από τον περίφημο Halsted από το 1920 καθιερώσει σε όλες τις χειρουργικές κλινικές να γίνεται morbidity and mortality. Πράγμα που εδώ στην Ελλάδα, θα το κάνω σχόλιο μετά, δεν γίνεται. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα να πάρει κανένας ειδικότητα αν δεν γίνεται μια φορά τη βδομάδα ή μια φορά τουλάχιστον το μήνα morbidity and mortality. Άρα έχουν εξοικειωθεί οι γιατροί πάνω, ας πούμε, στις επιπλοκές. Το δεύτερο θέμα είναι τι γίνεται, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Πόσες κλινικές κάνουν morbidity and mortality. Δεν νομίζω ότι κάνουν πάρα πολλές. Εγώ δεν ξέρω καμία άλλη αυτή τη δεδομένη στιγμή, εκτός από την κλινική στην οποία υπηρετώ.
Αυτό είναι συγχαρητήρια, διότι την ίδια ερώτηση είχα κάνει στον Μπάμπη το Θεοδόρου. Στον Μπάμπη το Θεοδόρου, πριν, όταν ήταν πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας και είχε εξετάσει το ίδιο θέμα και είπε μην το συζητάς, ας πούμε, στους ξένους, διότι δεν γίνεται πουθενά. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί να γίνεται morbidity and mortality. Βέβαια υπάρχουν πολύ κακοήθεις συνάδελφοι οι οποίοι μπορούσαν να σου βάλουν ένα μαγνητόφωνο μέσα, ας πούμε, και να το δείξουν μετά για αυτά που λες εσύ ο ίδιος για τον προσωπικό σου ασθενή, ότι δεν πήγε καλά για αυτούς, για αυτούς τους λόγους, να το δείξει, ας πούμε, στους συγγενείς του. Βέβαια αν το έκανε αυτό στην Αμερική, ας πούμε, δεν θα ήταν ποτέ γιατρός. Εδώ όμως θα βγει στα κανάλια. Πρέπει να το θεωρήσουμε και αυτό την ποιότητα και την ηθική τη δικιά μας. Και όχι μόνο εμείς, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι. Έπειτα, σε όλες τις θνησιγενείς ειδικότητες, όπως είναι οι καρδιοχειρουργικές και οι θωρακοχειρουργικές, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει αξιολόγηση στην Αμερική. Τις κλείνουν αν δεν δίνουν στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεθαίνει στον κόσμο, ας πούμε, και να σε συντηρούν. Αυτά ήθελα να πω. Σαφέστατα συμφωνώ και να πούμε ότι, όχι μόνο για την από εκεί μεριά του Ατλαντικού, η περίφημη NICE. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε NICE International πλέον και τα κριτήρια του αν κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του είναι δεδομένα. Η δημιουργία των Centers of Excellence, ότι δεν μπορώ εγώ να αρπάξω ένα ουρητηροσκόπιο και να το παίζω ενδοσκόπο στον νότερο ουροποιητικού και να ισχυρίζουμε ότι είμαι εισάξιος με τον κύριο Γιαννακόπουλο, διότι θα έρθει κάποιος και θα μου μετρήσει τις επιπλοκές μου ή την αποτελεσματικότητά μου και θα μου πει κύριε Μητρόπουλε, εσύ ή θα ξανακαθίσεις στο θρανείο να σε μάθει κάποιος καλύτερα την ενδοσκοπία του ανώτερου ουροποιητικού, ή θα ξαναπιάσεις ουροτηροσκόπιο στα χέρια σου. Και αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν τα κριτήρια ήδη στην Αγγλία και στην Γερμανία, ότι κοίταξε να δεις κύριε Μητρόπουλε, αν δεν κάνεις 25 τουλάχιστον μεγάλες επεμβάσεις ελάσσονες σπίτι του χρόνου, το χρόνο, την 1η Ιανουαρίου του 2012 δεν θα ακουμπήσεις να κάνεις ριζική προστατεκτομή, γιατί σε θεωρώ έτσι κι αλλιώς μη επαρκή. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν τα δούμε και δεν είμαστε προετοιμασμένοι, σαφέστατα ή χαμένοι θα είμαστε. Άρα αυτή ήταν και η λογική που μπήκε αυτό το κομμάτι έτσι εμβόλυμο σε αυτό το διαδραστικό σχολείο, γιατί δεν έχει καμία σχέση σχολείου ή εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απλά και μόνο μέσα στα πλαίσια του να είμαστε ενημερωμένοι και το πού πάνε τα πράγματα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μάλλον ο κύριος Μαμουλάκης θα μπορούσε να απαντήσει. Σχετικά με την πιστοποίηση που μας είπε ο καθηγητής ο κ. Σοφράς που έχει πάρει το κέντρο σας για την εκπαίδευση δικαιωμένων, εκτίμησαν τις επιπλοκές σας? Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Προφανώς όμως πρέπει να ξεκινήσουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει. Να απαντήσω μέσα στα πλαίσια του καταλόγου αξιολόγησης ενός κέντρου για την δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνεται η ιστορία των επιπλοκών. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο κομμάτι της αξιολόγησης. Έτσι, άρα λοιπόν τα κέντρα που παίρνουν την αξιολόγηση του διαφέμπου δεν έχουν τέτοιου είδους πράγμα μέσα. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει? Εκείνο το οποίο θα ήθελα πριν από αυτό να υπάρξει θα ήταν να έχουν τη δυνατότητα, κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια, να έχουν την πλήρη γκάμα κάποιων πραγμάτων. Και σαφέστατα, όταν κάποιος μου ισχυρίζεται ότι κάνει τα πάντα, για να το μεταφέρουμε πολύ και εκτός φέμπου. Έτσι. Στην πραγματικότητα, το ποια κέντρα στην Ελλάδα δίνουν 4 χρόνια ειδικότητα, πλήρη ειδικότητα. Αν καθίσει κανείς να τα αξιολογήσει, διότι τολμώ να το πω, να το ισχυριστώ αυτό το πράγμα, γιατί μερικοί από εσάς ξέρετε ότι είμαι εξεταστής στο φέμπου. Έτσι. Και εκεί έρχονται τα logbooks και από όλους, και από τους Έλληνες, και από τους ξένους, και από και μπλα 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 μπλα. Είναι φοβερό, όταν έρχεται κανείς, δεν είμαι εξεταστής σε ελληνικές εξετάσεις ειδικότητας. Δεν έχω μεγαλώσει τόσο πολύ, έτσι. Με θεωρήσουν άξιο για να γίνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν είναι δεδομένο, βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ακουμπήσει και πολύ ακόμα χειρότερα δεν έχουν δει σε πολλές περιπτώσεις μεγάλη ογκολογική χειρουργική. Δεν λέω ότι έχει κάνει ριζικές προστατεκτομίες στη τελική ανάλυση, γιατί πιστεύω άλλα πράγματα σε σχέση με τις εξειδικεύσεις μετά. Αλλά τουλάχιστον έχει δει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν πιάσει ριζικτοσκόπιο στα χέρια τους. Και όμως είχαν πάρει ειδικότητα στην Ελλάδα και ερχόντουσαν να δώσουν και το θέμα. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εγώ εκεί θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εστιαστώ στην ιστορία της αξιολόγησης των κέντρων που δίνουν ειδικότητα και ας μην πάρουν ποτέ τη διαδικασία του θέμα. Δηλαδή,
Ας κάνουμε την εσωτερική μας αξιολόγηση πρώτα και ας εκτεθούμε και μετά και στους εξωτερικούς αξιολογητές για αυτό το πράγμα. Κύριε καθηγητά. Πάνω σε όλα αυτά που είπατε και όπως συνήθως είμαστε συντύπτωνα. Και επειδή είχα μια δραματική εμπειρία στα μαθήματα επικοινωνών στην Αθήνα, όταν ρώτησα σε πόσες φοιτητές, μάλλον πόσοι μπορούν να εκτιμήσουν μια ουρολογία, διαπίστωσα με μέτρημα ότι το 70% δεν είχε ουρολόμετρα στην κλινική. Τι μπορούμε να κάνουμε, έχετε μία πρόταση, πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε πρώτα εσωτερικά την εκπαίδευσή μας. Γιατί εγώ ειλικρινά επειδή το ψάχνω, βρίσκω κύπρο. Σας λέω και την προσωπική μου άποψη για να βοηθήσω. Έχω την εντύπωση, αν θέλετε δεν έχω πρόβλημα να το κουβεντιάσουμε, αλλά μήπως είναι εκτός. Αυτό είναι λίγο εκτός. Είναι πιο ειδικό αυτό το πράγμα. Με μία λέξη όμως, για να μην το αφήσουμε έτσι, εγώ πιστεύω στη συγκέντρωση κάποιων πραγμάτων πλέον. Στη δημιουργία υπερμονάδων και ταυτόχρονα την ιστορία της κυκλικής εναλλαγής. Έτσι. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι το νοσοκομείο της Άνω Κολοπετινίτσας μπορεί να δίνει πλήρη ειδικότητα ουρολογίας. Έτσι είναι τελειωμένο πράγμα. Έτσι, και την ιστορία της κυκλικής αναλλαγής, αλλά έχει πράγματα. Για την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Για τους ειδικούς θα έπρεπε να ισχύει. Για τους ειδικούς θα έπρεπε να ισχύει. Για τους ειδικεμένους, δηλαδή. Εκεί με βάση την ιστορία ότι τελείωσε η ιστορία ότι εγώ είμαι ικανός για τα πάντα. Δηλαδή, ουρολόγος αυτή τη στιγμή που να ισχυρίζεται ότι είμαι καλός ενδοσκόπος και καλός ανοιχτός χειρουργός στην βαριά ογκολογική χειρουργική και καλός στην ουρήθρα και καλός στο να κάνω πυρονή, συγχωρήστε μου, δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, η προσωπική μου άποψη είναι, άσχετα αν είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων για λόγους επαγγελματικής επιβίωσης, έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, έχει κανείς να θρέψει και τα παιδιά του. Έτσι. Και αναγκάζεται να πει ότι κάνω τα πάντα, αλλά δεν είναι το σωστό αυτό. Ναι, αλλά νομίζω αυτό τη κυκλική, δηλαδή ας φανταστούμε τη Θεσσαλονίκη να έχει ένα σύστημα ειδικευμένο που να είναι ενταγμένα όλα τα νοσοκομεία που θα πάνε και η κλικά και ας πούμε το Ιπποκράτιο που έχει λιθοθρύπτη, θα έχει όλο το κομμάτι της λιθίασης. Θα περνάνε από εκεί πέρα όλοι να μάθουν που δεν θα το κάνουμε εμείς οι άλλοι για να έχουν τη μεγάλη. Θα διαλέξει ο καθένας να κάνει 2-3 κομμάτια της ουρολογίας, θα τα καλύπτουμε ως πόλη, θα στέλνουμε ο ένας τον άλλον. Θα κάνουμε κοινά meetings. Φανταστείτε τι αναβάθμιση θα ήταν αυτή στην εκπαίδευση που θα παρήχαμε στους ειδικευόμενους.